Γεια σας και καλή χρονιά. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, η σύγχρονη αστική κοινωνία που δημιούργησε πραγματικά τόσο ισχυρά μέσα παραγωγής και ανταλλαγής μοιάζει με το μάγο εκείνο που δεν καταφέρνει πια να κυριαρχήσει πάνω στις καταχθόνιες δυνάμεις που ο ίδιος κάλεσε. Αυτή η φράση που γράφτηκε το 1848 στο Κομμουνιστικό Μανιφέστο από τους Μάρξ Έγγελς αποτυπώνει το βάθος και την πραγματική αιτία των προβλημάτων που αντιμετωπίζει και σήμερα η μεγάλη λαϊκή πλειοψηφία. Είμαστε στην εποχή της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, της ρομποτικής, της ψηφιοποίησης. Αυτές οι εξελίξεις μαρτυρούν μια αδιάψευστη αλήθεια. Σήμερα υπάρχουν όλες οι δυνατότητες ώστε να βελτιωθεί το επίπεδο ζωής για εκατομμύρια ανθρώπους και στη χώρα μας, στην Ελλάδα, αλλά και σε ολάκερο τον κόσμο. Τα αποτελέσματα όμως είναι ακριβώς τα αντίθετα. Το ρολόι, αντί να πηγαίνει προς τα μπρος, πάει προς τα πίσω. Σήμερα βιώνουμε καθημερινά πως η καπιταλιστική βαρβαρότητα ακυρώνει τις τεράστιες δυνατότητες που έχουν δημιουργηθεί για να διασφαλιστεί η κοινωνική ευημερία. Όποιον τομέα της παραγωγής, όποιον επιστημονικό κλάδο και αν εξετάσουμε, μπορούμε να εντοπίσουμε το μεγάλο ένοχο που εμποδίζει να αξιοποιηθούν προς όφελος των αναγκών της κοινωνίας οι μεγάλες δυνατότητες που γεννά η δουλειά των εργαζομένων, τις οποίες διευρύνει η ίδια η ανάπτυξη των επιστημών και της τεχνολογίας. Την ίδια ώρα που αναπτύσσονται ραγδαία, επαναστατικοποιούνται σε σχέση με το παρελθόν τα μέσα παραγωγής, την ίδια ώρα που αναβαθμίζονται οι υλικές συνθήκες για την ανάπτυξη της επιστήμης, βλέπουμε να δυναμώνει γύρω μας η σχετική στασιμότητα σε σχέση με το τι θα μπορούσε να παραχθεί ποσοτικά και ποιοτικά αν δεν υπήρχε το καπιταλιστικό κέρδος ως βασικό κίνητρο, ως σκοπός της παραγωγής και της επιστημονικής έρευνας. Χιλιάδες εφευρέσεις κατοχυρώνονται ως πατέντες, ως ιδιοκτησία ομίλων, επιχειρηματικών ομίλων, και δεν τίθενται σχεδιασμένα, γρήγορα, ανεμπόδιστα και γενικευμένα στην υπηρεσία των αναγκών της κοινωνίας. Παράλληλα με τους περιορισμούς στη διάχυση της τεχνολογίας, η επιστημονική γνώση αξιοποιείται για τον περιορισμό της διάρκειας ζωής των προϊόντων, την τεχνητή παλαίωση, την ενσωματωμένη γρήγορη αχρήστευσή τους. Τα επιστημονικά επιτεύγματα που αφορούν την πληροφορική, τη ρομποτική, την αυτοματοποίηση, τα οποία αυξάνουν την παραγωγικότητα της εργασίας και μπορούν αντικειμενικά να μειώσουν το γενικό εργάσιμο χρόνο, μετατρέπονται στα χέρια της αστικής τάξης σε όπλο για να αυξηθεί η εντατικοποίηση όσων εργάζονται, την ίδια ώρα που αυξάνεται ο εφεδρικός στρατός των ανέργων. Το κεφάλαιο μετατρέπει επιστημονικά επιτεύγματα σε καταστροφικές δυνάμεις για την κοινωνία, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την παραγωγή πυρηνικών και χημικών όπλων μαζικής καταστροφής. Δεν χρειάζεται βέβαια να αναφερθούμε και στο κορυφαίο ζήτημα της ανεργίας που γεννάει η καπιταλιστική ανάπτυξη και που το βιώνουν εκατομμύρια στον πλανήτη και αφορά την καταστροφή της ίδιας της παραγωγικής δύναμης του εργαζόμενου ανθρώπου. Το χάσμα ανάμεσα στο πώς μπορεί να ζει σήμερα ένας εργαζόμενος και στο πώς τελικά ζει, όλο και μεγαλώνει, ακόμα και αν η καπιταλιστική οικονομία βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης. Τα σύννεφα μιας νέας κρίσης πυκνώνουν πάνω από τη διεθνή καπιταλιστική οικονομία, αφού έτσι κι αλλιώς η κρίση είναι προϊόν της καπιταλιστικής ανάπτυξης, με τις ανισομετρίες και τις αντιφάσεις της. Συμμαχίες όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, που μέχρι πρότινος
θεωρούνταν ακλόνητες, υφίστανται σημαντικές ανακατατάξεις. Εμπορικοί πόλεμοι και γεωπολιτικές συγκρούσεις τεραστίων διαστάσεων ξεσπούν σε κάθε γωνιά του πλανήτη μας. Εκτεταμένες επίσης περιβαλλοντικές καταστροφές θέτουν σε κίνδυνο τους λαούς. Μικρογραφία αυτών είναι όσα ζούμε και στην Ελλάδα. Τα ιστορική σημασίας γεγονότα που διαδραματίζονται μπροστά μας είναι αποτέλεσμα αυτής ακριβώς της αντίφασης. Την ίδια στιγμή που παράγεται τεράστιος πλούτος, η καπιταλιστική οικονομία χαρακτηρίζεται από αναρχία και ανταγωνισμούς για το ποιοι επιχειρηματικοί όμιλοι θα ιδιοποιηθούν αυτόν τον πλούτο. Σήμερα θα μπορούσε ο εργαζόμενος άνθρωπος να δουλεύει λιγότερες ώρες τη μέρα, να απολαμβάνει πολύ καλύτερο επίπεδο δικαιωμάτων στη δουλειά, συνολικά στη ζωή του, κοινωνική ασφάλιση, υγεία, παιδεία, πολιτισμό, αναψυχή, τόσα άλλα, να έχει εξαλειφθεί η ανεργία, αλλά αντί γι' αυτό ζούμε καθήλωση, ακόμα και μείωση μισθών, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, με τη μερική, την εποχική, την εκπεριτροπή σε εργασία και άλλα, διαρκή συμπίεση όλων των δικαιωμάτων προς τα κάτω, αύξηση ηλικιών συνταξιοδότησης, κατάργηση ορισμένων ευνοϊκών ρυθμίσεων που υπήρχαν για την εργαζόμενη γυναίκα, όπως για παράδειγμα η νυχτερινή εργασία. Παράλληλα, μια χούφτα επιχειρηματικοί όμιλοι απολαμβάνουν όλο και περισσότερο κρατικό χρήμα, προνόμια, φοροαπαλλαγές, καθορίζουν με βάση τα κέρδη τους τι θα παραχθεί, αν θα παραχθεί, πού θα παραχθεί και με τι όρους. Φίλες και φίλοι, δεν χρειάζεται πολλά λόγια για να περιγράψουμε και να εξηγήσουμε το ρόλο που επιφυλάσσει το σύστημα, ο μονοπωλιακός καπιταλισμός, στην επιστημονική έρευνα. Εύκολα μπορούμε να εντοπίσουμε τις αρνητικές συνέπειες για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών σε σχέση με τον προσανατολισμό, το περιεχόμενο, τις μεθόδους και τα κριτήρια της έρευνας, τους όρους χρηματοδότησης, τους όρους εργασίας των επιστημόνων και τα εμπόδια που δημιουργούνται για το απαιτούμενο βάθεμα του κοινωνικού χαρακτήρα της επιστημονικής εργασίας και ιδιαίτερα της επιστημονικής έρευνας. Ας πάρουμε το παράδειγμα της υγείας. Αλήθεια, πώς καθορίζεται η ιεράρχηση των στόχων και της χρηματοδότησης της εφαρμοσμένης έρευνας στο φάρμακο? Με ποιο κριτήριο επιλέγεται ως προτεραιότητα η αντιμετώπιση μιας ασθένειας των κατοίκων της Ευρώπης συγκριτικά με ένα πρόβλημα που αφορά για παράδειγμα την Αφρική? Όλοι γνωρίζουμε γενικά την απάντηση. Οι προτεραιότητες καθορίζονται με γνώμονα το ποσοστό κέρδους, τα μερίδια αγοράς των ανταγωνιζόμενων ομίλων. Και εκατομμύρια άνθρωποι εξακολουθούν να υποφέρουν γιατί το φάρμακο, η ίδια η υγεία αποτελούν σήμερα εμπορεύματα. Πώς καθορίζονται οι προτεραιότητες και οι μέθοδοι για την επιστημονική αντιμετώπιση του επαγγελματικού κινδύνου, για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών, μεγάλων τεχνολογικών ατυχημάτων, για την προστασία της ίδιας της ζωής, της υγείας, της ασφάλειας των εργαζομένων? Ο συνυπολογισμός κόστους-οφέλους για την επιλογή των βέλτιστων λύσεων αναφέρεται πρώτα απ' όλα στο κέρδος των επιχειρήσεων και του κράτους τους και όχι στον ίδιο τον άνθρωπο, τον εργαζόμενο άνθρωπο και τον μη εργαζόμενο, το παιδί, τον έφηβο, τον υπερήλικα, τον ενήλικο. Ανάλογα συμβαίνουν σε άλλους τομείς, σε όλους θα λέγαμε τους τομείς. Πάρτε για παράδειγμα τη συζήτηση για την κλιματική αλλαγή που αναζωπυρώνεται με αφορμή την ύπαρξη ακραίων καταστροφών και η οποία επικεντρώνει μόνο στο ζήτημα του ενεργειακού μείγματος. Η κλιματική αλλαγή αξιοποιείται για την ενίσχυση των καπιταλιστικών επενδύσεων, ώστε το κεφάλαιο να βγάζει κέρδος και από τα προβλήματα που το ίδιο προκαλεί. Οι πράσινες τεχνολογίες, η λεγόμενη πράσινη οικονομία, που προωθούνται στο όνομα της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, αποσκοπούν στο να ανοίξουν νέα επενδυτικά πεδία στα μονοπόλια με μεγάλα
και γρήγορα κέρδη. Άλλωστε, ως βασικός μηχανισμός για την καταπολέμηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσιάζεται το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών ρήπων. Ένα εσχρό χρηματιστήριο εκπομπών ρήπων, όπου βιομηχανίες που εκπέμπουν αέρια θερμοκηπίου, χαμηλότερα από το πλαφόν που τους έχει τεθεί, μπορούν να πωλούν για την ποσότητα που δεν κάλυψαν δικαιώματα ρήπανσης. Από την άλλη, όμιλοι με ενεργοβόρες εγκαταστάσεις μπορούν να αγοράσουν το περίσευμα αυτό, αποκτώντας το δικαίωμα να ρυπαίνουν κατά το δοκούν. Πρόκειται δηλαδή για ένα μηχανισμό επικερδούς αγοραπολισίας της ίδιας της ρήπανσης που προκαλούν οι καπιταλιστές, που όχι απλώς δεν προστατεύει, αλλά αποδεδειγμένα έχει εντείνει την υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Οι ίδιες οι κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης προτάσουν ως βασικό κριτήριο του σχεδιασμού διαχείρισης κινδύνων την οικονομική αποδοτικότητα και την προφύλαξη των μεγάλων περιουσιακών στοιχείων των μονοπωλιακών ομίλων και των μεγαλοιδιοκτητών γης. Αντίστοιχα, η έρευνα στις κοινωνικές επιστήμες, η οικονομική και η ιστορική έρευνα οθούνται όλο και πιο ασφικτικά στην κατεύθυνση της απολογητικής του καπιταλισμού, του ανορθολογισμού, της κατασυκοφάντησης του σοσιαλισμού που γνωρίσαμε κατά τον 20ο αιώνα. Φυσικά, η αξιοποίηση των αστικών οικονομικών και κοινωνικών θεωριών για την θεμελίωση και ανάπτυξη της κυρίαρχης ιδεολογίας δεν είναι κάποιο νέο φαινόμενο. Ήδη ο Μάρξ στην εποχή του μιλούσε για το θάνατο της αστικής πολιτικής οικονομίας με κριτήριο την επιστημονική αναζήτηση της αλήθειας. Όμως στις μέρες μας είναι δύσκολο πλέον να ξεχωρίσεις ακόμα και πολλές αστικές επιστημονικές προσεγγίσεις από την χυδαία, την φτηνή προπαγάνδα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι οι γνωστές καταγέλαστες θεωρίες για το τέλος της ιστορίας, το τέλος της ταξικής πάλης, οι ανιστόρητες κατασκευές της θεωρίας των δύο άκρων που τολμούν να ταυτίζουν το φασισμό με το μόνο πραγματικό αντίπαλό του στην ιστορία, τον κομμουνισμό. Η άλλη όψη των πολλαπλών αδικιών της καπιταλιστικής ανάπτυξης είναι η εμπλοκή από υπεριαλιστικά και στα διάφορα υπεριαλιστικά σχέδια των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντί ο ελληνικός λαός να ζει με πραγματική ασφάλεια, με σταθερή ειρήνη, σε συνεργασία και φιλία με όλους τους λαούς και με ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών του, ζει υπό τη διαρκή απειλή, όπως αυτή αποτυπώνεται στο σημερινό επικίνδυνο ψευτοδίλημα, υποχώρηση σε κάποια κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας και συνεκμετάλλευση ή άλλα τέτοια αντίστοιχα με την Τουρκία ή πολεμική σύγκρουση μαζί της. Κάθε πλευρά αυτού του διλήμματος εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους για το λαό μας, για τα κυριαρχικά δικαιώματα, για την ειρήνη. Αφενός, γιατί μπορεί μια πολεμική εμπλοκή να λειτουργήσει ως καταλύτης για να προχωρήσουν τα σχέδια συνεκμετάλλευσης που επιδιώκει η Τουρκία και τα οποία είναι και εκφρασμένος πόθος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Αφετέρου, τα σχέδια συνεκμετάλλευσης φέρουν το σπέρμα μιας επόμενης σύγκρουσης, αφού δεν μιλάμε για συνεργασία λαών, αλλά επιχειρηματικών κολοσσών, ισχυρών καπιταλιστικών κρατών, μέσα σε συνθήκες αυξανόμενων ανταγωνισμών διεθνώς. Ο λαός μας εδώ και χρόνια, από όλες τις κυβερνήσεις, έχει υποστεί μια πλήση εγκεφάλου. Τι του λέγανε όλοι? Όσο η Ελλάδα είναι το καλό παιδί του ΝΑΤΟ, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο θα εξασφαλίζει τα σύνορα και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Αυτό το δόγμα όμως χρεοκοπεί. Το δείχνουν οι εξελίξεις μετά την υπογραφή της συμφωνίας, της απαράδεκτης αυτής συμφωνίας της κυβέρνησης της Τουρκίας με τη λεγόμενη κυβέρνηση της Λιβύης. Το δείχνει η πρόσφατη συνάντηση Μητσοτάκη-Τραμπ,
όπου για μια ακόμα φορά υπήρξε η γνωστή εκοφαντική σιωπή των Αμερικάνων σε ό,τι αφορά την αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας, γιατί προφανώς για αυτούς προέχει η συνοχή του ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε στρατιωτικό ορμητήριο των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ, προετοιμάζεται ακόμα και για αποθήκευση αμερικάνικων πυρηνικών όπλων, καθιστώντας στόχο τον ελληνικό λαό. Ο σημερινός Υπουργός Άμυνας έφτασε να δηλώνει προκλητικά πως θα ξαναματώσουμε δίπλα στους Αμερικάνους, όπως στο παρελθόν, σε μελλοντικούς πολέμους. Ο ελληνικός λαός πληρώνει το ΝΑΤΟ με 4 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Σε αυτό το στίβο αμερικανοπληξίας τρέχουν όλα τα άλλα κόμματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, μάλιστα, έφτασε μέχρι και να διεκδικεί την πατρότητα του πιο σφιχτού εναγκαλισμού με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το ξαναείδαμε αυτό χτες, με αφορμή τις συναντήσεις του Πρωθυπουργού με τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς. Αντιπαράθεση μπροστά στις κάμερες σε σχέση με τα ανταλλάγματα που εξασφάλισε ή δεν εξασφάλισε ο κύριος Μητσοτάκης στη ΣΥΠΑ και από την άλλη μια πελώρια συνένεση σε ό,τι αφορά τις δεσμεύσεις της χώρας σε όλους αυτούς τους επικίνδυνους αμερικανονατοϊκούς σχεδιασμούς. Είναι αυτοί οι σχεδιασμοί που σήμερα βάζουν στο στόχαστρο και το Ιράν, αυξάνοντας τον κίνδυνο μιας γενικευμένης ανάφλεξης και κάνοντας τη χώρα μας στόχο πιθανών αντιπίνων, όπως έχει ήδη δηλωθεί. Τελικά, το μόνο συμπέρασμα είναι ότι το ΝΑΤΟ υποθάλπει όλα αυτά τα προβλήματα, πολύ περισσότερο σήμερα, ανταποκρινόμενο στην απέτηση Τραμπ για άμεση εμπλοκή όλης αυτής της ιμπεριαλιστικής συμμαχίας στις πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή, την Ανατολική Μεσόγειο. Την ίδια στιγμή, η Ευρωπαϊκή Ένωση αρκείται σε γενικόλογα ευχολόγια, ψελίζοντας απλά κάποια αυτονόητα. Κάπως έτσι τροφοδοτείται εκτός των άλλων και η τουρκική προκλητικότητα. Ο υπαρκτός ενεργειακός πλούτος στην ευρύτερη γειτονιά μας στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο, αντί για ευχή, μετατρέπεται σε κατάρα για τους λαούς. Εδώ διασταυρώνονται ισχυρά ιμπεριαλιστικά μονοπωλιακά συμφέροντα για το ποιος θα εκμεταλλεύεται αυτές τις πηγές. Σε αυτήν την κόντρα παίρνουν μέρος η αστική τάξη της χώρας μας, η αστική τάξη της Τουρκίας και ασφαλώς άλλες δυνάμεις περιφερειακές όπως το Ισραήλ, αλλά και μεγάλες ισχυρές δυνάμεις όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γαλλία, η Γερμανία, η Βρετανία, η Ιταλία, η Ρωσία, η Κίνα, τα συμφέροντα των οποίων συχνά συγκρούονται μεταξύ τους. Απόλυτο κριτήριο για αυτά τα συμφέροντα είναι ασφαλώς τα κέρδη και όχι οι ανάγκες των λαών. Αυτοί οι ανταγωνισμοί οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια σε νέους ιμπεριαλιστικούς πολέμους. Βρίσκονται πίσω από τον όλεθρο και τα προσφυγικά ρεύματα που θερίζουν τους λαούς της Μέσης Ανατολής. Τα παραπάνω είναι μόνο ορισμένα από όσα καθημερινά ζει ο ελληνικός λαός. Η ικανοποίηση των αναγκών του σε κάθε πλευρά της ζωής του σκαλώνει στο ίδιο ακριβώς εμπόδιο. Στον μάγο που αναφέραμε στην αρχή, δηλαδή στο γερασμένο, το διεφθαρμένο σύστημα που ονομάζεται καπιταλισμός. Φίλες και φίλοι, στο πλαίσιο των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής δεν αποτελεί στην ουσία βασικό κίνητρο της επιστημονικής έρευνας η ίδια η παραγωγή νέας επιστημονικής γνώσης για την ικανοποίηση των αναγκών όλης της κοινωνίας. Δεσπόζει το κίνητρο της συμβολής της επιστημονικής έρευνας στη βελτίωση της κερδοφορίας και της ανταγωνιστικής θέσης των διαφόρων μονοπωλιακών ομίλων. Στην πράξη, η υπαγωγή της επιστημονικής έρευνας στις ανάγκες διευρυμένης αναπαραγωγής του κεφαλαίου μπαίνει φραγμός στην ελεύθερη, ανεμπόδιστη επιστημονική έρευνα. Υπονομεύει τη δημιουργική, αντικειμενική, κριτική εξέταση των ανεπαρκειών της ήδη κατακτημένης γνώσης σε κάθε επιστημονικό τομέα,
με γνώμονα την ικανοποίηση των αναγκών του λαού, όλης της κοινωνίας. Υπονομεύει τη δημιουργικότητα του ερευνητή, την ελεύθερη ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των επιστημόνων, με στόχο την ίδια την διανοητική παραγωγή της επιστημονικής γνώσης προς όφελος της ευημερίας, της κοινωνικής ευημερίας. Την ίδια στιγμή, καθώς η κοινωνικοποίηση της διαδικασίας παραγωγής βαθαίνει, καθώς αυξάνεται η συνθετότητα της οργάνωσης και του καταμερισμού της εργασίας, καθώς αξιοποιούνται σύγχρονες, πιο περίπλοκες τεχνολογικές διατάξεις, αυξάνουν και αλλάζουν σε μεγάλο βαθμό οι ανάγκες της κοινωνίας. Σκεφτείτε, για παράδειγμα, τις ενεργειακές ανάγκες ή τις ίδιες τις εκπαιδευτικές ανάγκες των εργαζομένων σήμερα σε σχέση με τις αρχές του προηγούμενου, του 20ου αιώνα. Έτσι, στο μονοπωλιακό καπιταλισμό διευρύνεται το χάσμα ανάμεσα στις επιστημονικές και τεχνολογικές δυνατότητες από τη μια και στην ικανοποίηση των αναγκών της κοινωνίας από την άλλη. Ποια είναι όμως η δεσπόζουσα τάση σχετικά με την ταξική θέση των επιστημόνων? Η μεγάλη πλειοψηφία των επιστημόνων πουλά πλέον την επιστημονικά ειδικευμένη εργατική της δύναμη και όχι το αποτέλεσμα της εργασίας της στα εργαστήρια, στα ερευνητικά κέντρα των ομήλων και του αστικού κράτους. Αντιμετωπίζουν την ανασφάλεια, τον κίνδυνο της απόλυσης, την απαξίωση των επιστημονικών ικανοτήτων τους σε περίπτωση μακροχρόνιας ανεργίας. Η απαιτούμενη ευελιξία για συχνές μετακινήσεις από τόπο σε τόπο, για την υλοποίηση διαφόρων ερευνητικών προγραμμάτων, έχει επίσης αρνητικές επιπτώσεις στην προσωπική ζωή των νέων ερευνητών. Η μετανάστευση χιλιάδων νέων επιστημόνων από την Ελλάδα στα χρόνια της κρίσης αποτελεί ένα εμβληματικό παράδειγμα, για το οποίο θα μπορούσαμε βέβαια να συζητάμε όλοι μας αρκετές ώρες, όσοι τουλάχιστον βρισκόμαστε σήμερα εδώ. Όλα αυτά επιβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει ταξικά ουδέτερη ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων γενικά και της επιστήμης ως άμεσης παραγωγικής δύναμης ειδικότερα. Επιβεβαιώνουν ότι οι εκάστοτε σχέσεις παραγωγής καθορίζουν το σκοπό, τα κίνητρα, τις ιεραρχήσεις, το ρυθμό ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων και κυρίως το ποιος και πώς ωφελείται. Επιβεβαιώνουν τη μαρξιστική θέση ότι η άρχουσα τάξη που έχει στη διάθεσή της τα μέσα υλικής παραγωγής διαθέτει ταυτόχρονα και τα μέσα της πνευματικής παραγωγής. Επιβεβαιώνουν ότι η επιστήμη αναπτύσσεται μέσα στο πλαίσιο του συγκεκριμένου σε κάθε ιστορική περίοδο τρόπου παραγωγής. Δεν αναπτύσσεται ταξικά ουδέτερα, ανεξάρτητα από τους στόχους της εκάστοτε άρχουσας τάξης από την ίδια την πορεία της ταξικής πάλης. Γι' αυτό θεωρούμε βαθιά λαθεμένες τις θεωρητικές προσεγγίσεις που ερμηνεύουν την επιστημονική τεχνική πρόοδο ως αυτόνομο παράγοντα που δρά τάχα ανεξάρτητα από τις ταξικές δυνάμεις, από τους κοινωνικούς σχηματισμούς που τις πραγματοποιούν. Τόσο η δαιμονοποίηση της τεχνολογίας, όσο και η ουτοπική, δετερμινιστική προσδοκία της κοινωνικής ευημερίας, η οποία τάχα θα προκύψει αυτόματα από την τεχνολογική πρόοδο, αποτελούν τις δύο όψεις αυτής της ανιστόρητης, εσφαλμένης, αδιέξοδης θεωρητικής προσέγγισης. Της παραγωγικότητας της εργασίας που δημιουργεί η τεχνολογική πρόοδος την καρπώνεται στον καπιταλισμό το κεφάλαιο. Η αντικειμενική δυνατότητα για γενική μείωση του χρόνου εργασίας με αύξηση των αποδοχών μεταφράζεται από την εξουσία του κεφαλαίου σε αύξηση του βαθμού εκμετάλλευσης και του εφεδρικού στρατού των ανέργων. Επομένως, δεν κινδυνεύουμε ως κοινωνία από τη νέα τεχνολογία, αλλά από την καπιταλιστική αξιοποίησή της.
Η λύση δεν είναι να καθυλωθούμε στην παλιά τεχνολογία, ούτε να αντιμετωπίσουμε φοβικά την εκτεταμένη αξιοποίηση, για παράδειγμα, των ρομπότ στην παραγωγή. Αντίθετα, η σύγχρονη πρόκληση είναι να εκμεταλλευτούμε το δυναμικό της νέας τεχνολογίας και των ρομπότ, να εκμεταλλευτούμε την αύξηση της παραγωγικότητας, προς όφελος όμως της ικανοποίησης των κοινωνικών αναγκών και όχι για την αύξηση της καπιταλιστικής κερδοφορίας. Ο μαρξισμός φώτισε διαλεκτικά την αλληλεπίδραση των σχέσεων παραγωγής και της ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων στο πλαίσιο του εκάστοτε τρόπου παραγωγής. Ο Μάρξ τόνισε ότι μόνο η εργατική τάξη μπορεί να μεταμορφώσει την επιστήμη από εργαλείο ταξικής κυριαρχίας σε δύναμη προς όφελος του λαού. Θεμελίωσε τον ηγετικό πρωτοπόρο ρόλο της εργατικής τάξης στην υπόθεση της κοινωνικής απελευθέρωσης, φωτίζοντας την καθοριστική θέση της στην κοινωνική παραγωγή. Η εργατική τάξη αποτελεί την κύρια παραγωγική δύναμη της καπιταλιστικής κοινωνίας και ταυτόχρονα είναι η μόνη τάξη που δεν έχει να χάσει τίποτα άλλο εκτός από τις αλυσίδες της. Γι' αυτό μπορεί οικονομικά και πολιτικά να εκφράσει τα πραγματικά συμφέροντα μιας τεράστιας κοινωνικής πλειοψηφίας, να ηγηθεί της σοσιαλιστικής επανάστασης, της κατάργησης της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Η εργατική τάξη μπορεί να διαμορφώσει και να ηγηθεί στην κοινωνική συμμαχία που θα οδηγήσει στη νίκη της σοσιαλιστικής επανάστασης. Φίλες και φίλοι, η νίκη του Οκτώβρη το 1917 στη Ρωσία απέδειξε τον ευεργετικό, απελευθερωτικό χαρακτήρα των σοσιαλιστικών σχέσεων παραγωγής στην ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων. Ο Οκτώβρης του 17 ανέδειξε την υπεροχή του κεντρικού επιστημονικού σχεδιασμού για την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων στο στέρεο έδαφος της εργατικής εξουσίας της κοινωνικής ιδιοκτησίας. Η εξάλληψη της ανεργίας, του αναλφαβητισμού, η γενική υποχρεωτική και δωρεάν εκπαίδευση, το οκτάωρο, η ισοτιμία ανδρών-γυναικών στη δουλειά και στη ζωή, η απελευθέρωση από ρατσιστικές προκαταλήψεις, από αναχρονιστικές για τη θέση της γυναίκας, το άλμα της διερεύνησης του διαστήματος, η συνεταιριστικοποίηση και κυρίως η μηχανοποίηση της αγροτικής παραγωγής είναι μόνο μερικά παραδείγματα χαρακτηριστικά από τις πρώτες κυρίως δεκαετίες της Σοβιετικής εξουσίας. Βέβαια, για να κατανοήσουμε τη σημασία αυτών των επιτευγμάτων στη Σοβιετική Ένωση, πρέπει να σκεφτούμε και τις ιστορικές συνθήκες κάτω από τις οποίες αυτές επιτεύχθηκαν. Οι κατακτήσεις αυτές επιτεύχθηκαν σε συνθήκες υπεριαλιστικής εισβολής, όπως ξέρουμε, υπεριαλιστικής περικύκλωσης, μόνιμης διεθνούς απειλής, εσωτερικής υπονόμευσης της παραγωγής. Η Σοβιετική εξουσία πολύ γρήγορα εξομάλυνε όμως την βαθιά ανισομετρία στην ανάπτυξη της τσαρικής ρώσικης αυτοκρατορίας που επιδρούσε και στη μεγάλη απόσταση που την χώριζε από τα τότε ισχυρά καπιταλιστικά κράτη όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η Βρετανία, η Γερμανία. Το άλμα των πρώτων δεκαετιών της Σοβιετικής εξουσίας αποδεικνύει ότι με την επέκταση της κοινωνικής ιδιοκτησίας στα μέσα παραγωγής, τον επιστημονικό κεντρικό σχεδιασμό της οικονομίας, απογειώθηκε η παραγωγικότητα της εργασίας, οι καινοτόμες τεχνολογικές εφαρμογές στην οικονομία. Άλλαξε ο σκοπός και ο ρυθμός ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων. Απελευθερώθηκε από δεσμά ο εργαζόμενος άνθρωπος, αφού δεν αναζητούσε πλέον κάποιο αφεντικό μέσα στη ζούγκλα της καπιταλιστικής αγοράς για να πουλήσει την εργατική του δύναμη, δημιουργήθηκε μια νέα στρατιά επιστημόνων, κυρίως από τα παιδιά της εργατικής τάξης και της φτωχής αγροτιάς. Ο τομέας της εκπαίδευσης και η δυνατότητα που διασφάλιζε το σοσιαλιστικό κράτος για την απόκτηση νέας εξειδίκευσης και αλλαγής εργασιακού αντικειμένου είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα. Η ουσιαστική εκπαίδευση και μόρφωση ήταν ένα από τα μεγάλα όπλα της Σοβιετικής εξουσίας στον ανταγωνισμό της
με το διεθνές ιμπεριαλιστικό σύστημα. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, δικαιολογημένα βέβαια προκύπτει και το ερώτημα, αφού υπήρξαν αυτά, όπως και άλλα αντίστοιχα επιτεύγματα, γιατί δεν άντεξε, γιατί ανατράπηκε ο σοσιαλισμός. Οπωσδήποτε ξέρουμε όλοι μας ότι η πορεία της σοσιαλιστικής οικοδόμησης αντικειμενικά δεν είναι περίπατος, δεν προχωρά δηλαδή ομαλά και ευθύγραμμα. Μελετώντας επίσης την πείρα σήμερα, ξέρουμε ότι μια σειρά υπαρκτά προβλήματα που εμφανίστηκαν τον 20ο αιώνα, όπως για παράδειγμα καθυστερήσεις στον τεχνολογικό εξυγχρονισμό της βιομηχανίας με αρνητικές συνέπειες και στην ποιότητα και στην επάρκεια, στην ποσότητα των προϊόντων, ερμηνεύτηκαν λαθεμένα ως εγγενείς αδυναμίες των σοσιαλιστικών σχέσεων παραγωγής. Ιδιαίτερα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Σοβιετική Ένωση έπρεπε να επεκτείνει και να βαθύνει τις σοσιαλιστικές σχέσεις παραγωγής-κατανομής, ώστε να αναβαθμιστεί η παραγωγή και οι υπηρεσίες της στη βάση ενός νέου, ανωτέρου επίπεδου κοινωνικών αναγκών. Έπρεπε να λύσει το πρόβλημα αυτό σε συνθήκες οπωσδήποτε τεράστιων ανθρώπινων απολειών στις πιο παραγωγικές ηλικίες που είχε δημιουργήσει ο πόλεμος. Ήταν ένα ιδιαίτερο πράγματι σύνθετο πρόβλημα, η λύση του οποίου αφορούσε αποφασιστικά βήματα στη γνώση των νομοτελειών της σοσιαλιστικής κομμουνιστικής παραγωγής και οικονομίας και στη διαμόρφωση βέβαια ανάλογης πολιτικής. Από αυτό θα πρόκειπτε η ποιοτική αναβάθμιση των προϊόντων λαϊκής κατανάλωσης, χωρίς να ανατραπεί η προτεραιότητα στην παραγωγή μέσων παραγωγής, η διασφάλιση της αναλογικής ανάπτυξης όλων των κλάδων της παραγωγής και η επέκταση της αυτοματοποίησης σε πολλούς κλάδους της οικονομίας. Ούτε θεωρητικά, ούτε πολιτικά δυστυχώς αντιμετωπίστηκε σωστά η αντίθεση επίσης διευθυντικής και εκτελεστικής εργασίας. Σε αυτή την κρίσιμη καμπή, η λύση έπρεπε να δοθεί με το βλέμμα προς τα μπρος, με τη σχεδιασμένη επέκταση των κομμουνιστικών σχέσεων παραγωγής. Ωστόσο, στη δεκαετία του 50, φάνηκε ότι δεν υπήρχε συλλογικά κατακτημένη θεωρητική δυναμική για να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά αυτά τα προβλήματα. Υπήρξε διαπάλη, όπως σήμερα ξέρουμε, πλέον στο Κομμουνιστικό Κόμμα της Σοβιετικής Ένωσης. Κάποιες δυνάμεις επαναστατικές αντιστάθηκαν στους οπαδούς της αγοράς, όμως τα βήματα ανάπτυξης της μαρξιστικής πολιτικής οικονομίας του σοσιαλισμού ήταν ανεπαρκή για να αντιμετωπίσουν προβλήματα που αφορούσαν την ιεράρχηση των κοινωνικών αναγκών και τον αποτελεσματικό σχεδιασμό για την ικανοποίησή τους. Ήταν ανεπαρκή για να διαμορφώσουν σαφείς κατευθύνσεις, μεθόδους και δείκτες για τον υπολογισμό και απολογισμό της ανάπτυξης και της απόδοσης της σοσιαλιστικής βιομηχανίας και της αγροτικής παραγωγής με βάση τις διευρυνόμενες κοινωνικές ανάγκες και τις νέες απαιτήσεις της κοινωνικοποιημένης παραγωγής. Φυσικά, η δυσκολία να ξεπεραστούν θεωρητικές ανεπάρκειες καθώς και η ιδεολογική διαπάλη στο εσωτερικό του Κομμουνιστικού Κόμματος Σοβιετικής Ένωσης και άλλα τα υπόλοιπα κομμουνιστικά κόμματα είχε ως υπόβαθρο και την ύπαρξη διαφορετικών υλικών συμφερόντων μέσα στις σοσιαλιστικές χώρες. Σε πολλές από αυτές τις χώρες υπήρχε ακόμα η ατομική ιδιοκτησία στην αγροτική παραγωγή. Δεν είχε καταργηθεί πλήρως ούτε καν το δικαίωμα μίσθωσης εργατικής δύναμης. Στην ίδια τη Σοβιετική Ένωση, εκτός από τη διατήρηση της ομαδικής ιδιοκτησίας των κολχών στον αγροτικό τομέα, υπήρξε η αποδυνάμωση της εργατικής συμμετοχής και του εργατικού ελέγχου και η πολιτική διαφοροποιημένης μισθοδοσίας που οδηγούσε σε διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτιμιών. Οξύνθηκε η αντίθεση διευθυντικής και εκτελεστικής εργασίας. Μεταπολεμικά, κυρίως μετά τα μέσα της δεκαετίας του 50, άνοιξε ο δρόμος για τις συνολικές ανατροπές,
για το πισωγύρισμα που όλοι γνωρίζουμε. Αντί η λύση των προβλημάτων να αναζητηθεί προς τα μπρος, προς την επέκταση και εμβάθυνση των σοσιαλιστικών σχέσεων, αναζητήθηκε λύση προς τα πίσω με την αξιοποίηση εργαλείων και σχέσεων παραγωγής του καπιταλισμού. Αδυνάτησε η κεντρική διεύθυνση του σχεδιασμού της οικονομίας, η κάθε μεμονωμένη παραγωγική μονάδα προσδιορίζε ανεξάρτητα δικούς της στόχους αποδοτικότητας, κατακερματίζοντας ουσιαστικά τους συνολικούς στόχους της κοινωνικής παραγωγής. Η αγορά και η εμπορευματική παραγωγή ανέκτησε έδαφος, οι εισοδηματικές ανισότητες αυξήθηκαν, η ατομική και ομαδική ιδιοκτησία δυνάμωσε ιδιαίτερα στον αγροτικό τομέα, ενώ διαμορφώθηκαν συνθήκες η συσσόρευση υπερπροϊόντος να αφορά όχι όλη την κοινωνία, αλλά μεμονωμένα παραγωγικές μονάδες, να δίνει έδαφος δηλαδή μελλοντικής ατομικής ιδιοποίησης. Σε αυτό το έδαφος αναπτύχθηκαν κοινωνικά και πολιτικά μέσα στο ίδιο το κουκουσέ οι δυνάμεις της αντεπανάστασης. Η νίκη της αντεπανάστασης δεν αποτελεί ιστορική νίκη του καπιταλισμού. Ο σοσιαλισμός είχε λύσει πιο γρήγορα αποτελεσματικά από τον καπιταλισμό προβλήματα, όπως η έλλειψη βασικής μόρφωσης. Επιβεβαίωσε τη δυνατότητα του συλλογικού νου της εργατικής εξουσίας να απελευθερώνει την επιστήμη ως άμεση παραγωγική δύναμη προς όφελος των αναγκών της κοινωνίας. Στη συνέχεια όμως, κυρίως λόγω των προβλημάτων που αναφέραμε πριν, δεν κέρδισε το στίχημα της μαζικής διαμόρφωσης του νέου τύπου ανθρώπου που θα μπορούσε να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις δυνάμεις της αντίδρασης, της οπισθοδρόμησης. Ωστόσο, η σοσιαλιστική οικοδόμηση, ιδιαίτερα τις πρώτες δεκαετίες, απέδειξε ότι οι σοσιαλιστικές σχέσεις παραγωγής αποτελούν τη μόνη διέξοδο για να ξεφύγουμε από την καπιταλιστική βαρβαρότητα, για να αποκτήσει η εργασία γενικά και η επιστημονική εργασία ειδικότερα το δημιουργικό, απελευθερωτικό περιεχόμενό της. Προκύπτει ίσως με όλα αυτά το ερώτημα, έχουν τελικά κάποια πρακτική αξία αυτές οι θεωρητικές διαπιστώσεις? Είναι φυσικό να σκεφτόμαστε όλοι και όλες ότι ο διεθνής συσχετισμός σε βάρος του επαναστατικού εργατικού κινήματος παραμένει ιδιαίτερα αρνητικός μετά από αυτές τις ανατροπές και την καπιταλιστική παλινόρθωση στην Ευρώπη. Αρκετοί αναρωτιούνται εάν όντως έχουμε λόγους να διατηρούμε την επαναστατική μας αισιοδοξία στις σημερινές συνθήκες. Αλήθεια, από πού αντλούμε αυτή την αισιοδοξία εμείς? Γενικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι αντλούμε την αισιοδοξία μας από το γεγονός ότι οξύνεται αντικειμενικά η βασική αντίθεση της καπιταλιστικής κοινωνίας ανάμεσα στην ορίμανση του κοινωνικού χαρακτήρα της εργασίας, της παραγωγής και στην ιδιοποίηση των αποτελεσμάτων της παραγωγής από το μεγάλο κεφάλαιο, τους μονοπωλιακούς ομίλους. Γενικά, η αισιοδοξία μας απορρέει από την ικανότητα της επαναστατικής πρωτοπορίας συνολικά της εργατικής τάξης να γνωρίσει τους νόμους κίνησης της φύσης και της κοινωνίας, να τους αξιοποιήσει στην ταξική πάλη για την κοινωνική απελευθέρωση. Ακριβώς γι' αυτό ισχυριζόμαστε ότι στις σύγχρονες προκλήσεις απαιτούνται και σύγχρονες λύσεις. Οι καινοτόμες παραγωγικές δυνατότητες απαιτούν και καινοτόμες σχέσεις παραγωγής. Όσο κι αν η σκιά του TINA, There is no alternative, πέφτει βαριά πάνω από κάθε μικρό και μεγάλο αγώνα σήμερα, όσο κι αν, για παράδειγμα, ο ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα, καθώς και άλλες αστικές, σοσιαλδημοκρατικές ή οπορτουνιστικές δυνάμεις σε όλη την Ευρώπη διέσυραν αγωνιστικές αξίες όλα τα προηγούμενα χρόνια, ενισχύοντας με τον τρόπο τους την συντηρητικοποίηση και την οπισθοδρόμηση που φέρνει η ίδια η διάψευση των ελπίδων των λαών, η απογοήτευση που γεννά η πολιτική τους, όσο και αν η σημερινή, για παράδειγμα, επίσης κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στη χώρα μας
αλλά και άλλες τέτοιες δεξιές κυβερνήσεις στην υπόλοιπη Ευρώπη βαφτίζουν κανονικότητα τις βάρβαρες πολιτικές τους, η μεγάλη αλήθεια δεν μπορεί να κρυφτεί. Μια νέα κοινωνία χωρίς φτώχεια, πολέμους, κρίσεις μπορεί να ανατείλει. Είναι ο σοσιαλισμός-κομμουνισμός, η κοινωνία για την οποία παλεύει το ΚΚΕ, όσο κι αν η πρώτη απόπειρα οικοδόμησής του σε κάποιες χώρες τον 20ο αιώνα δεν έγινε κατορθωτό να ολοκληρωθούν, ιτημένοι από τα λάθη, αστοχίες, ελλείψεις μέσα σε έναν πραγματικά αρνητικό συσχετισμό δυνάμεων. Πλέον σήμερα, στον 21ο αιώνα, η μελετημένη πείρα, μαζί με την ίδια την αντικειμενική εξέλιξη των κοινωνιών, μπορούν να μας οδηγήσουν στη νέα κοινωνία, αν το βάλουμε στόχο οι ίδιοι οι λαοί, αν αποφασίσουμε να δείξουμε την πραγματική μας δύναμη. Μόνο έτσι μπορεί το έμπειρο, εργατικό, λαϊκό, δυναμικό, επιστημονικό δυναμικό της κάθε χώρας να αξιοποιηθεί στο έπακρο με κριτήριο την εξασφάλιση της λαϊκής ευημερίας. Μόνο έτσι μπορούν οι αναπτυξιακές δυνατότητες της χώρας μας να αξιοποιηθούν με στόχο την πραγματοποίηση της κοινωνικής ευημερίας σε επίπεδο ανάλογο της ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων των επιστημών της τεχνολογίας. Μόνο έτσι ο λαός μας μπορεί να απολαμβάνει τον πλούτο που παράγει, έχοντας την εξουσία στα δικά του χέρια, εξασφαλίζοντας πραγματική δημοκρατία, μετατρέποντας σε πρωταγωνιστές της κοινωνικής ζωής αυτούς που σήμερα ζουν στο περιθώριο, τον εργαζόμενο, τον νέο, τον συνταξιούχο. Ο μάγος προκαλεί όλο και μεγαλύτερες αντιθέσεις, όλο και πιο άλυτες αντιφάσεις, αλλά δεν θα αποσυρθεί μόνος του. Αγριεύει όλο και περισσότερο για να επιβάλλει τα θέλω του. Όσο οι εργατικοί λαϊκοί αγώνες δημιουργούν και διευρύνουν ρογμές στο σύστημα, σπάζοντας τον συμβιβασμό, τη μυρολατρεία, τόσο ο μάγος θα απομυθοποιείται ως αυτό που πραγματικά είναι, ένας δύσκολος μεν, αλλά όχι ανίκητος αντίπαλος. Φίλες και φίλοι, ας προσθέσουμε όμως και έναν ακόμα παράγοντα που εδραιώνει την επαναστατική αισιοδοξία μας. Είναι η συμβολή της δημιουργικής ανάπτυξης του μαρξισμού-λενινισμού στη διαδικασία της γνώσης, στη θεμελίωση βασικών επιστημονικών ενιών, στην επιστημονική πρόοδο. Με άλλα λόγια, η αισιοδοξία μας εδράζεται στα ευεργετικά αποτελέσματα που μπορούν να προκύψουν από τη δημιουργική αλληλεπίδραση της ανάπτυξης της μαρξιστικής-λενινιστικής κοσμοθεωρίας και της εξειδικευμένης επιστημονικής έρευνας σε κάθε κλάδο και σε επιμέρους και σε κάθε επιμέρους επιστημονικό αντικείμενο. Η αφομοίωση της επιστημονικής κατακτημένης γνώσης του διαλεκτικού και ιστορικού υλισμού σχετικά με τους νόμους εξέλιξης της φύσης και της κοινωνίας. Η κατανόηση της διαλεκτικής λογικής αποτελεί το στέρεο φιλοσοφικό υπόβαθρο που μπορεί να αναπτύξει την επιστημονική έρευνα σε κάθε τομέα. Η γνώση της λογικοϊστορικής μεθόδου για την εξέταση των αντιθέσεων, των αντιφάσεων που καθορίζουν την κίνηση στην φύση και στην κοινωνία, αποτελεί μέθοδο αντίληψης και επιστημονικής εργασίας, η οποία αποτελεί απαραίτητο εφόδιο στη μελετητική και ερευνητική εργασία κάθε επιστήμονα. Ο μαρξισμός-λενινισμός δεν είναι μια συλλογή δογμάτων, διαφόρων θέσεων αποσπασμένων από τον ιστορικό χρόνο. Δεν αποτελεί μια κλειστή, αποστεωμένη, τελειωμένη διδασκαλία. Ο μόνος τρόπος ύπαρξης και συνεχούς επιβεβαίωσης του μαρξισμού ως επαναστατικής κοσμοθεωρίας είναι η συνεχής και δημιουργική ανάπτυξή του. Δημιουργική ανάπτυξη φυσικά που δεν έχει καμιά σχέση με την αναθεώρηση αρχών, νομοτελειών, κατηγοριών που κατακτήθηκαν μέχρι σήμερα. Δεν έχει καμιά σχέση με διάφορες οπορτουνιστικές,
δήθεν νέες κριτικές αναγνώσεις του Μάρξ, που επιχειρούν να εξουδετερώσουν το επαναστατικό πρόταγμα του μαρξισμού, να τον εμφανίσουν ως μια απλή μέθοδο για τη μελέτη ενός δίθεν αθάνατου καπιταλιστικού συστήματος, το οποίο μπορεί να σηματοδοτεί και το τέλος της ιστορίας των κοινωνικών οικονομικών σχηματισμών. Η δημιουργική ανάπτυξη του μαρξισμού-λενινισμού δεν περιορίζεται μόνο στην υπεράσπιση της επαναστατικής κατεύθυνσης, στην απλή επανάληψη, στη διάδοση και εκλαΐκευση κάποιων θεμελιωδών νομοτελειών ή της βασικής αντίθεσης ανάμεσα στο κεφάλαιο και την εργασία που μπορεί να λυθεί μόνο επαναστατικά, όπως ανέδειξαν οι κλασικοί. Η δημιουργική ανάπτυξη του μαρξισμού επιχειρεί να ερευνήσει, να αξιοποιήσει, να σκύψει πάνω από κάθε νέο σύνθετο γνωστικό αντικείμενο το οποίο γεννά η τεχνολογική και επιστημονική εξέλιξη, καθώς και η ίδια η ιστορική εξέλιξη της ταξικής πάλης, γενικότερα των κοινωνιών. Ο Λένιν εύστοχα τόνιζε ότι για τη μελέτη του κομμουνισμού δεν αρκεί να γνωρίζουμε όσα λένε τα κομμουνιστικά έργα, τα εκλαϊκευτικά μας φυλάδια, γιατί έτσι θα βγάλουμε κομμουνιστές παπαγάλους. Και εδώ δεν μπορούμε να υπενθυμίσουμε παρά να υπενθυμίσουμε το μεγάλο ενδιαφέρον του Μάρξ επίσης για τα μαθηματικά, τη χημεία, τη βιολογία, άλλα επιστημονικά αντικείμενα. Και βεβαίως η επαλήθευση μπορεί να περιέχει και την επιλάθευση, όχι με την ιδεαλιστική προσέγγιση κάποιων σημαντικών αστών διανοητών, που μάλιστα τελευταία γράψαν και κάποια βιβλία σχετικά στην Ελλάδα, αλλά με τη συνεχή ανάπτυξη της έρευνας που πατά πάνω στην ίδια την εξέλιξη της επιστήμης, την θεωρητική γενίκευση των φυσικών και κοινωνικών φαινομένων, την μελέτη της ιστορικής γνώσης και εξέλιξης, την κατάκτηση και αξιοποίηση της πείρας και της εμπειρίας, όπως και τελικά τη συνδυασμένη αξιοποίηση όλων αυτών, τόσο στη θεωρητική σκέψη και ανάλυση, όσο και στην πρακτική υλοποίησή τους, στην τακτική και στρατηγική, στην καθημερινή πράξη. Μόνο αν συνεχίσουμε αποφασιστικά σε αυτόν τον δημιουργικό δρόμο της μαρξιστικής έρευνας, μόνο αν σκύψουμε τολμηρά σε κάθε αντίφαση, κάθε ασυμφωνία της υπάρχουσας θεωρητικής επεξεργασίας με την πραγματικότητα, μόνο αν αξιοποιήσουμε την εξέλιξη των σύγχρονων επιστημών, θα μπορέσουμε να συμβάλλουμε αποτελεσματικά στην επαναστατική δράση για την κοινωνική απελευθέρωση. Φυσικά, όλες αυτές οι αντικειμενικές δυνατότητες θα μείνουν για πάντα αναξιοποίητες χωρίς την επαναστατική δράση της ίδιας της επαναστατικής πρωτοπορίας, του Κομμουνιστικού Κόμματος, χωρίς τη δράση του επαναστατικού εργατικού κινήματος που βλέπει μπροστά. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα ως φορέας της διαλεκτικής ενότητας της επαναστατικής θεωρίας με την επαναστατική πράξη μπορεί να διασφαλίσει ότι αυτές οι δυνατότητες θα αξιοποιηθούν προς όφελος της κοινωνικής απελευθέρωσης. Το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει καθήκον, όπως προαναφέραμε, να αναπτύσσει τη μαρξιστική θεωρία, καθώς αναπτύσσεται και το αντικείμενο που μελετάει η θεωρία, δηλαδή η ίδια η ζωή σε όλες τις μορφές της. Και σε αυτό το καθήκον είναι κεντρική σημασίας η δεσμή του με τον κόσμο της επιστήμης, ιδιαίτερα της έρευνας. Το κόμμα μας, το ΚΚΕ, που το 2018 συμπλήρωσε έναν αιώνα αγώνων και θυσιών, είναι περήφανο γιατί απέδειξε ότι είναι το μόνο κόμμα της ελληνικής κοινωνίας που παλεύει σταθερά για την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Οι αμέτρητες σελίδες της ηρωικής δράσης του συμβαδίζουν με την προσπάθεια συμβολής του στην ανώτερη μορφή ταξικής πάλης, στη θεωρητική, παρά τα όποια λάθη, αδυναμίες επίσης της στρατηγικής του σε διάφορες περιόδους. Σε πολύ δύσκολες συνθήκες, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας μπόρεσε να εμπνεύσει δημιουργικά, να εξοπλίσει θεωρητικά πλήθος επιστημόνων
στο συγκεκριμένο έργο τους και ταυτόχρονα να αξιοποιήσει τη δουλειά τους στα διάφορα επιστημονικά αντικείμενα για να αναβαθμιστεί η πολιτική η ιδεολογική παρέμβαση του κόμματος. Τα τελευταία 30 χρόνια, σε συνθήκες αντεπανάστασης, μεγάλου πισωγυρίσματος, μεγάλης υποχώρησης του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας προσπάθησε να εξετάσει αυτοκριτικά, με βάση τις αρχές μας, την πορεία της σοσιαλιστικής οικοδόμησης που επέτρεψε τελικά την νίκη της αντεπανάστασης και τα προβλήματα της στρατηγικής που ακολούθησε το διεθνές κομμουνιστικό κίνημα κατά τον προηγούμενο αιώνα. Την ίδια ώρα το κόμμα ξεκινούσε την προσπάθεια για την ανασύνταξη του εργατικού κινήματος και αντιπάλευε την πολιτική επίθεση του κεφαλαίου που φυσικά κλιμακώθηκε όλα αυτά τα χρόνια. Καρπός αυτής της σύνθετης, της επίπονης προσπάθειας για σύγχρονη επιστημονική μαρξιστική επεξεργασία ήταν η νέα στρατηγική αντίληψη που αποτυπώθηκε στο πρόγραμμα του κόμματος στο 19ο συνέδριο το 2013, τα συμπεράσματα της πείρας από την σοσιαλιστική οικοδόμηση που αποτυπώθηκαν στο 18ο συνέδριο, αλλά και η μελέτη της ίδιας της ιστορίας του ΚΚΕ, φυσικά βασισμένη στο έδαφος της ίδιας της ιστορίας της χώρας μας, της σχέσης της με τα Βαλκανικά και άλλα ευρωπαϊκά κράτη, της διασύνδεσης της πορείας της ταξικής πάλης στην Ελλάδα με την διεθνή ταξική πάλη που έγινε και αποκρισταλώθηκε στο δοκίμιο ιστορίας με τη συνδιάσκεψη του 2018. Πρόκειται πραγματικά για μια μεγάλη προσπάθεια που συνεχίζεται παράλληλα με τις πρωτοβουλίες που παίρνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας μαζί με άλλα αδερφά κομμουνιστικά και εργατικά κόμματα για την ανασυγκρότηση του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος. Σε αυτό το δρόμο συνεχίζουμε αποφασιστικά. Σε αυτό το δρόμο καλούμε κάθε προοδευτικό επιστήμονα και ιδιαίτερα τους μισθωτούς επιστήμονες να συμπορευτούν με το εργατικό επαναστατικό κίνημα, να συμβάλλουν στην αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών, να συμβάλλουν στην ισχυροποίηση του ΚΚΕ. Να αξιοποιήσουν οι Έλληνες εργαζόμενοι μετανάστες, επιστήμονες, οι φοιτητές, την δυνατότητα με την ψήφιση του νόμου για την ψήφο των αποδήμων, ώστε να γίνει μαζική εγγραφή όλων στους εκλογικούς καταλόγους που θα αρχίσουν να δημιουργούνται αυτό το διάστημα, για να δυναμώσουμε παντού τη μοναδική φωνή, τη δύναμη που μπορεί να κινήσει αποτελεσματικά τον τροχό της προόδου μπροστά σε όφελος της μεγάλης λαϊκής πλειοψηφίας. Καλούμε τους μισθωτούς επιστήμονες, τους ερευνητές, τους μεταπτυχιακούς υπότροφους να αγωνιστούν μαζί με τους υπόλοιπους εργαζόμενους για συμβάσεις εργασίας για όλους, με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, στο ύψος των σύγχρονων αναγκών. Καλούμε κάθε προοδευτικό επιστήμονα να προσπαθήσει να αφομοιώσει τη μαρξιστική κοσμοθεωρία και να συμβάλλει στην διαλεκτική υλιστική προσέγγιση του ιδιαίτερου επιστημονικού αντικειμένου του. Καλούμε όλους τους επιστήμονες να αντιταχθούν ενεργά και πολύμορφα στα επικίνδυνα σχέδια του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ηνωμένων Πολιτειών, που αυξάνουν τον κίνδυνο για ένα πιο γενικευμένο ιμπεριαλιστικό πόλεμο. Καλούμε κάθε επιστήμονα να συμβάλλει με κάθε δυνατό τρόπο για να έρθει πιο γρήγορα το μέλλον, να γυρίσει ξανά ο τροχός της ιστορίας μπροστά, να καταργηθεί οριστικά η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Η σημερινή εκδήλωση ας αποτελέσει μόνο μια αρχή για μια πιο συστηματική προσπάθεια αξιοποίησης της επιστημονικής γνώσης για τη νίκη του σοσιαλισμού κομμουνισμού. Η παρουσία σας σήμερα εδώ είναι ελπιδοφόρα, δείχνει ότι μπορούμε να το καταφέρουμε. Υποδεχόμαστε με αισιοδοξία το 2020, όσο ζωφερό κι αν φαίνεται πως θα είναι. Στις σύγχρονες προκλήσεις, απαντήσεις μπορεί να δώσει μόνο η καθημερινή δράση, οι εκτιμήσεις, η πρόταση εξουσίας που καταθέτει το ΚΚΕ στον ελληνικό λαό, ώστε αυτή να γίνει υπόθεση
της πάλης και του αγώνα του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Σας εύχομαι καλή δύναμη σε όλους και όλες.